Καλημέρα σας συναδέλφες και συνάδελφοι. Μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση της Τρίτης στην Αττική, όπου ήταν μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των συνταξιούχων τα τελευταία χρόνια, τη σκητάλη των συγκεντρώσεων την πήραν άλλες πόλεις με πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις. Σήμερα τη σκητάλη την πήρε τα Γιάννενα και να ξέρετε ότι η αποτελεσματικότητα των αγώνων δεν κρίνονται μόνο από την μαζικότητα του κόσμου που συμμετέχει. Υπάρχουν κι άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήδη έχει ανάψει άλλη μία σπίθα αγώνων όπου θα γίνει φλόγα και θα κάψει όλους αυτούς τους αντεργατικούς νόμους που τους εφαρμόζουν και να το έχουν καλά στο μυαλό τους. Η 1η του Οκτώβρη, σαν μέρα από τον ΟΗΕ, καθιερωμένη για την Τρίτη Αλληλεγγύη, όπου μόνο μία μέρα μας λένε ότι είμαστε τα καλά, τα γυρατιά, και 364 μέρες ψηφίζουν αντιασφαλιστικούς, αντεργατικούς νόμους, εμείς δεν τη δεχόμαστε και τη μετατρέπουμε σε ημέρα αγώνα, διεκδίκησης. Τέτοιος που θα έχει αποτέλεσμα για τους συνταξιούχους αλλά και για τα παιδιά μας. Να γνωρίζετε ότι αυτή την μέρα, πριν από 3 χρόνια, η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Οργάνωση την καθιέρωσε σε όλους τους συνταξιούχους του κόσμου και γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια, όπου βέβαια υπάρχει συνταξιοχικό κίνημα σε όλες τις πόλεις και στις 5 ηπείρους. Είναι κατάξιτη των συνταξίουχων αυτοί, συνάδελφοι, και δεν χρειάζεται καμιά απογοήτευση. Δεν φταίνε οι συνταξιούχοι που κάθονται στον καναπέ. Έχουν την ευθύνη τους αυτοί που τους αναλογεί. Ευθύνη έχουν αυτοί που μοιράζουν ελπίδες στο λαό, στους συνταξιούχους γενικότερα. Αυτοί είναι υπεύθυνοι. Νόμος 2084 του 92, παρακαλώ, ακούστε, 2084 του 92, ο πρώτος νόμος που ψηφίστηκε για το ασφαλιστικό και μας έλεγαν ότι για 50 χρόνια στείλουμε το ασφαλιστικό. Από τότε 25 νόμοι έχουν ψηφιστεί και το ασφαλιστικό πάει κατά διαόλου, με συγχωρείτε για τη φράση μου. Ήρθε η κυβέρνηση της λεγόμενης αριστεράς, ψηφίζει τον νόμο Κατρούγκαλου τον 4387 για να τελειώσουμε με τις αδικίες, να υπάρχουν λεφτά στα ταμεία, τα παιδιά να παίρνουν τα δικά μας συντάξεις κτλ. 14 μήνες πέρασαν από τότε. 2 νόμοι, ο 4473, ο 4488 ψηφίστηκαν μέσα αυτούς τους 14 νόμους. 12 τροπολογίες και ερμηνευτικές έχουν δοθεί, οι οποίες όλες έχουν διαλύσει τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά προς το χειρότερο, μειώνοντας ακόμα τις συντάξεις μας και βάζοντας προκαταθήκη για τα επόμενα χρόνια. Αυτή την ελπίδα δίνουν. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτές τις ελπίδες που δίνουν. Και δεν είναι μόνο αυτά που έχουν κάνει. Έχουν και τα σοβαρά ιδεολογήματα που περνάνε, που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Μας φέραν εδώ τον κύριο Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, να μας πούνε ότι θα μας βοηθήσει, και τώρα με την κυρία Θάτσερ που βγήκε στην Γερμανία θα μας σώσουν και θα αλλάξουν την Ευρώπη. Ο κύριος Μακρόν 4 μήνες μετά την εκλογή του ψήφισε το πιο αντεργατικό νόμο στη Γαλλία τα τελευταία 40 χρόνια. Ο κύριος Μακρόν πριν από μια εβδομάδα κατάφερε να δώσει στη δημοσιότητα τον πιο βάρβαρο αντιασφαλιστικό νόμο της Γαλλίας, μειώνοντας τις συντάξεις, αυξάνοντας τα όρια ηλικίας. Αυτή είναι η ελπίδα που μας δίνουν. Αυτούς εμείς πρέπει να καταδικάσουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει άλλο αυτή η κατάσταση. Φταίνε, παραλαμβάνω, οι συνταξιούχοι, αλλά να βλέπουμε τα ιδεολογήματά τους. Μας λέει η κυρία Υπουργός, γιατί παραβρέθηκα σε αυτό το περιφερειακό συνέδριο που θα γίνει, αν έξω καλά, 23-24 του μήνα. Παρευρέθηκα στο Ηράκλειο για διαμαρτυρία τέτοια. Και πήγαμε εκεί. Ξέρετε τι έλεγε η κυρία Υπουργός? Ότι δεν θα μειωθεί καμία σύνταξη ή το πολύ ελάχιστες από τους νόμους που έχουν ψηφίσει. Είναι χοντρά ψέματα, συνάδελφοι. Η επικουρική σύνταξη που στο στρατηγικό του σχεδιασμό είναι να καταργηθεί και να υπάρχουν επαγγελματικά ταμεία,
Όσες δεν μειώθηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι υπόλοιπες επικουρικές των 180-190 ευρώ, να ξέρετε με την προσωπική διαφορά θα πάει στα 80 και στα 90 ευρώ. Μιλάμε για τις χαμηλές επικουρικές συντάξεις. Μιλάμε για το ΕΚΑΣ, μιλάμε για τις συντάξεις χειρίας, όπου μια χείρα, αν μείνει χείρα, αν είναι στα 48 της χρόνια χείρα, τότε θα πάρει για 3 χρόνια σύνταξη και χάνεται η σύνταξη από εκεί και πέρα. Αυτοί οι νόμοι είναι που δίνουν ελπίδα και εμείς δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε αυτή την ελπίδα, συνάδελφοι και συνάδελφοι. Παραπέρα εμείς λέμε ότι ναι, υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Ελπίδα είναι η σπίθα που ανάψαμε εδώ και άλλη μια σπίθα σήμερα. Αυτή που ανάψαμε προχτές στην Αθήνα. Ελπίδα είναι αυτό το οποίο έρχεται μπροστά μας και το οποίο εμείς μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Μετά από πίεση, την προηγούμενη Τρίτη υποχρεώθηκε ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Πετρόπουλος, και να μας δεχτεί και να μας πει ναι, κοιτάξτε να δείτε, καλά είναι, δίκαια τα αιτήματά σας, αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τη δημοσιονομική πολιτική. Δηλαδή πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία ψηφίσαμε στο Τρίτο Μνημόνιο. Γιατί μας τα λέτε τώρα αυτά, για να μας απογοητεύσετε? Όχι, συνάδελφοι και συναδελφές, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα μπορούν να βρούνε την αντίστασή μας. Μπορούμε να βάλουμε φρένο. Μπορούμε να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε όλα όσα έχουμε πληρώσει. Είναι δικά μας. Δεν κάνουμε εκτόσεις στα αιτήματά μας. Επιθετικά πηγαίνουμε και διεκδικούμε. Μα τώρα λέει τη 13η σύνταξη. Γιατί ρε συνάδελφοι, δεν το κατάλαβα. Τι θα πει τώρα τη 13η σύνταξη? Πληρωμένη δεν είναι η 13η σύνταξη? Γιατί να μην την απαιτήσουμε? Δεν είναι από τα ευατομαμένα πλεονάσματα? Από τι θα περιμένουμε? Α, περιμένουμε από την ελπίδα που μας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, τον Αύγουστο 18 θα βγούμε από τα μνημόνια, θα υπάρχει ανάπτυξη. Ναι, θα υπάρχει ανάπτυξη. Θα υπάρχει, συνάδελφοι, ανάπτυξη. Θα υπάρχει για ορισμένους ομίλους βιομηχανιών κτλ. Αλλά μόνο αυτοί οι βιομηχανοί, όχι για τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους. Δεν θα έχουμε επιτροπία. Μα κύριε Πρωθυπουργέ, 99 χρόνια έχεις ψηφίσει για 99 χρόνια να πουλήσεις ό,τι υπάρχει στη χώρα. Έχεις ψηφίσει ότι το 2020 το 50% της ΔΕΗ πρέπει να πάει στους ιδιώτες. Έχεις ψηφίσει ότι για μια πενταετία πρέπει να έχεις 3,5% πλεονάσματα. 3,5% πλεονάσματα από τις συντάξεις, από τους μισθούς, από τα παιδιά μας. Αυτό είναι το πλεονάσμα. Δεν θα έχεις επιτροπία για αυτά. Έχεις ψηφίσει ότι μέχρι το 2022 ούτε ένα ευρώ αύξηση στους συνταξίουχους. Ακούστε παρακαλώ. Ούτε ένα ευρώ μέχρι το 2022. Είχαν ψηφίσει με τον νόμο Κατρούγκαλου μέχρι το 18 να μην υπάρχει αύξηση. Όχι πως θα μας δίνανε, αλλά τουλάχιστον το κάνε ψηφίσει. Και είχες και εμείς μια ελπίδα. Τώρα λοιπόν λένε, ψηφίσανε με τον καινούριο νόμο το 2000 μέχρι το 2022 καμία αύξηση. Πού είναι λοιπόν που δεν θα υπάρχει επιτροπία? Δεν θα σε ελέγχουνε? Δεν θα σε... Σε έχουνε με το... στο λαιμό το όπως το λένε και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας δρόμος υπάρχει. Επαναλαμβάνουμε, εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Μπορούν να γίνουν πράξη αυτά. Και στο κάτω-κάτω να διεκδικήσουμε τώρα τη 13η. Να διεκδικήσουμε τώρα να βγουν οι 100 ή 350 χιλιάδες συντάξεις κύριας επικουρικής εφάπαξ μέρισμα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Να δοθούν τώρα οι συντάξεις κυρίας με τον τρόπο που πρέπει να δοθούν. Να μην εφαρμοστεί αυτό που έχουν στον προϋπολογισμό και σκέφτονται στο σχέδιο προϋπολογισμού, ότι μπορεί προσωπική διαφορά, γιατί την έχουν βγάλει, να εφαρμοστεί από το 18. Μπορούμε να βάλουμε φρένο να μην βγει το 18, αλλά να ετοιμάσουμε το κίνημα των συνταξιούχων το 19 να μην εφαρμοστεί καμιά προσωπική διαφορά που θα είναι τουλάχιστον από 18 μέχρι 25%. Από το 2020 πρέπει να προετοιμαστούν οι συνταξιούχοι να μην μειωθεί το φορολογικό εισόδημα από 8.650 σε 5.640 που θέλουν να το πάνε. Αυτά τα αιτήματα είναι που θα τα βλέμε πάντα, παντού και όπου βρισκόμαστε, να τα ξέρουν όλοι και μαζί με τα παιδιά μας. Το ταξικό, δηλαδή εργατικό κίνημα,
μπορούμε να βάλουμε φρένο σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι η ελπίδα δεν είναι μόνο στην ποσότητα, που γι' αυτό διεκδικούμε να είναι περισσότεροι. Είναι και στην ποιότητα, και η ποιότητα είναι να ξέρεις που βαράς, ποιον είσαι απέναντι. Παραδείγματος χάρη, αυτή την ώρα γίνεται συγκέντρωση στην Αθήνα, παρακαλώ. Ξέρετε ποιο έχουν απέναντι αυτοί οι συμβασμένοι συνδικαλιστές? Τους εισαγγελείς και τα δικαστήρια έχουν. Ποιον θα βαρέσεις με το όπλο αν πας στο δικαστήριο? Ποιον θα χτυπήσεις? Έτσι η κυβέρνηση λέει μπράβο, αυτοί είναι καλοί, αυτοί είναι ωραίοι, πάνε στα δικαστήρια, αγωνίζονται κτλ. Ο κύριος Πετρόπουλος μας είπε, αυτή η διαφορά που έχει παρακρατηθεί για την υγεία θα δοθεί το 18 σε δόσεις. Και εγώ κάνω μια παρένθεση για να το θυμόμαστε, αισιόδοξοι είμαστε ότι θα τα πάρουμε, αλλά αν οι δανειστές επιτρέψουν να δώσει αυτό το κομμάτι. Διότι όλα, αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφες, εξαρτάται από αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι ποιοτικά χαρακτηριστικά του κινήματος, τέτοια που έχει σήμερα η δική μας συγκέντρωση. Διάβαζα σε μια εφημερίδα δική σας τοπική, έλεγε οι συνταξιούχοι στους δρόμους, κάνουν, αγωνίζονται, θίγονται κτλ. Πουθενά δεν έγραφε η ΣΕΑ, πουθενά δεν έγραφε το Σωματείο των Συνταξιούχων, του ΙΚΑ, του ΟΑΕ, έγραφε το ενιαίο δίκτυο. Το ενιαίο δίκτυο δεν συμμετέχει σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Είναι ενάντια σε αυτές τις συγκεντρώσεις στο δίκτυο. Αλλά οι εφημερίδες ίσως να έχουν παραπλανηθεί, δεν λέω ότι το κάνουν συνειδητά, αλλά οι τηλεοράσεις το κάνουν συνειδητά, και αυτούς είναι που αναδείχνουν και στέλνουν τον κόσμο στα δικαστήρια. Δεν χρειάζεται κανένας να πάει στα δικαστήρια. Τους λέμε, ας μας φέρουν τα 7 χρόνια με τις εκατομμύρια αγωγές που έχουν κάνει έναν συνταξιούχο που πήρε κάτι μέσα από αγωγή. Ενώ μέσα από τις αγώνες επήραμε περισσό αυτό το μέρισμα. Θα πάρουμε τώρα πίσω αυτά τα χρήματα. Σταμάτησε τον Ιούνιο του 2016 το ζήτημα του από 6% στην καταβαλλόμενη να γίνεται σε αυτή την καταβαλλόμενη από την πριν να γίνει στην καταβαλλόμενη. Έχουμε τις κατακτήσεις, μπορούμε και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Αισιοδοξία, προχωράμε. Το κίνημα είναι σε άνοδο, υπάρχουν δυσκολίες, αλλά να ξέρουμε πού βαράμε, ποιος είναι ο στόχος. Γεια σας, καλούς αγώνες, και να ξέρετε ότι θα βγούμε νικητές.